Είναι σημαντικά ζητήματα διαφάνεια στη διαχείριση που προς Θεού δεν την αφισβητούμε, αλλά πρέπει να μας φύγει κάθε απορία για να μην περιφέρονται σε ατμόσφαιρα διάφορα. Και ξαναλέω, μείζον θέμα είναι η διαχείριση των δύο λεωφορείων. Όπως επίσης και μείζον θέμα, πρόεδρε, και σου το είπα, είναι η υποχρέωση της επιχείρησης πριν ακόμα συγχωνευτεί στην νέο κοινωνικό τομέα, όπως λέγεται, η αποστολή στον Επίτροπο όλων των αποφάσεων και των δράσεων που κάνετε. Και εγώ δεν βλέπω στο διαδίκτυο καμιά απόφαση δική σας. Καμιά. Ούτε για τις προμήθειες, ούτε για τις τίποτα. Αυτό εξαιρείται ακόμα και λέγεται το Σεπτέμβριο. Ξέρετε, έχουμε ακόμα την άλλη άποψη. Εντάξει, υπάρχει νομοθετικό. Εγώ από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει νόμος. Εγώ σα το λέω παρακαλώ. Εγώ, παιδιά, επειδή το είπα στον πρόεδρο και το λέω και σε εσά, γιατί είστε κατοχυρωμένοι, από την 1η-1η του 2011, από τη στιγμή που η επιχείρηση ήταν κοινοφελής με απόφαση του 10 και με ΦΕΚ δημοσιευμένο, οφείλατε να στέλνετε όλες τις αποφάσεις. Μέχρι και τον 1 έχουμε το δικαίωμα και μετά θα το δούμε. Εγώ θέλω να έρθω λίγο μπροστά σε αυτό που είπατε για τηλεφώνια. Σας το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ θεωρώ ότι το λέω με όλη το σεβασμό και την ειλικρίνεια που έχω μαζί σας. Τα λεωφορεία που αγοράσα ήταν όφελος της Δημοτικής Αρχής και κατεπέκτηση επιτρέψη τα λεωφορεία. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να ήταν ο απλού λαού. Αγοράσα 2 καινούργια λεωφορεία με 0 χιλιόμετρα. Θα πάω τώρα ακριβώς και θέλω να τα επισκεφτείτε γιατί δεν τα είδατε. Μα δεν χρειάζεται. Πρέπει να τα δείτε όμως, είστε υποχρεωμένοι. Το Σωτήρι. Γιώργο μου, παρτήκανε 2 λεωφορεία με αυτή την τιμή και η εταιρεία είχε 150.000 κέρδος. Γιατί τα έδωσε καινούργια λεωφορεία? Τα έδωσε γιατί είχε ανάγκη να πάρει λεφτά. Και είναι μάλιστα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τότε ίσως παρακλάδι, ίσως παρακίνημα με τον τρόπο που ζητήθησαν τα λεωφορεία. Εάν και εφόσον η τιμή είναι συμφέρουσα, θα πάρουμε 2 λεωφορεία. Και τα λεφτά θα είναι με τη δύση. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν ήταν ο ρόλος, αυτό ήταν το έξυπνο παιχνίδι και πήρε 2 καλά λεωφορεία. Καλά λεωφορεία. Σε διαβεβαιώνει αυτό. Σε διαβεβαιώ και θα βγω τώρα έξω και θα σας δώσω τα νούμερα. Είναι 84 αριθμός πλαισίου και 85. Αυτά ζητήσα, αυτά πήραμε. Είναι τα πιο τέλεια και σύγχρονα λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Έχει 12 ιδιορμέ, 2 οικός και 2 έχει πάει η κόρη του, η αστική της κόρη του. Και έχει ακόμα 6 διαθέσιμα ο κύριος Παπαδάκης. Εάν, σας διαβεβαιώ, εάν φέτος πάει καλά η εταιρεία, δεν ξέρω αν ενισχυθεί, που δεν έχει το δικαίωμα να ενισχυθεί με τον Δήμο, εάν ενισχυθεί, θα παρτούν οπωσδήποτε άλλα 2 λεωφορεία. Θα προτείνω στο Συμβούλιο γιατί για ακόμα 2 νέα λεωφορεία. Ως προς την ποιότητα των λεωφορείων, δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί δεν είμαι ειδικός. Θέλω να τοποθετηθείς. Ως προς τη διαφάνεια όμως και το όφελος ή τη ζημιά του Δήμου και της ΚΕΑΣ, θα μας επιτρέψετε να αμφιβάλλουμε. Θεωρούμε ότι η προκήρυξη δεν έγινε σωστά. Ως προς την ποιότητα, πιθανά τα λεωφορεία να είναι πολύ καλά. Δέχομαι και άλλωστε έχει καλή εμπειρία. Ως προς τη διαφάνεια όμως και τον τρόπο διαγωνισμού, λέω κάθετα ότι δεν ξέρω αν ήταν συμφέρουσα για το Δήμο. Ως προς την νομιμότητα, θεωρώ ότι ήταν παράνομη. Και γι' αυτό κινήσαμε και μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Εξετάζοντας το παρελθόν μου, μπορείς με αυτόν τον τρόπο να δεις τι θέλει να εξετάσει. Να δείτε εάν. Θέλω να το παίρνει προσωπικά. Το είπα από την αρχή. Δεν θέλω να το παίρνει εδώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να το παίρνει προσωπικά. Δεν θέλω να το παίρνει προσωπικά. Με πολύ προσοχή σε παρακολουθώ. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα, παιδιά, και για να κλείσουμε και τη συνάντηση εκτός και να μην ξέρετε με κάτι. Ότι οι συναντήσεις γίνονται αφενός για να λύνονται απορίες και προβλήματα. Αφεντέρου, αυτά τα οποία λέμε να πατούν σε στέρεες βάσεις. Και η λογική η δική μας, ειδικά με τα λεωφορεία, επειδή έχουμε ρωτήσει και έχουμε ασχοληθεί πολύ σοβαρά, δείχνει ότι είναι στον αέρα. Και είναι στον αέρα, θυμάσαι αγαπητέ Πρόεδρε, που σου είπα ότι φρόντισε να τακτοποιηθεί η υπόθεση πριν φτάσει σε άλλα επίπεδα. Δυστυχώς, βλέπω ότι για ένα κατανόητο λόγο κανείς δεν κάνει κάτι να κλείσει αυτή η υπόθεση στην κατεύθυνση της τακτοποίησης και της διασφάλισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των πολιτών υπηρεσιακών παραγόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, σε αυτούς που έκαναν την ανάρτηση και σε όλα αυτά. Δεύτερον, η παρατήρησή μου με το προσωπικό εξακολουθώ να λέω ότι είναι κάθετη και ουσιαστική. Οφείλεται οι αναρτήσεις στο διάβη για να γίνονται από 1η-1η του 2011
Και βεβαίως, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι καμία μα καμία δοσοληψία στην ΚΕΑΣ δεν μπορεί να γίνεται από 1η-1η του 11 χωρίς να έχει να αφηθήσει το διαδίκτυο. Ανταυτού βλέπουμε διάφορες υποθέσεις είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε όσα πέφτουν στην αντίληψή μας που δεν είναι αναρτημένα. Δεν διαφυλάσσεις, πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον εαυτό σου και όπως θα σου επαναλάβω, η υπόθεση δεν είναι προσωπική. Είναι ζήτημα καλής λειτουργίας. Η διάβγεια είναι υποχρέωση. Από τη στιγμή που η επιχείρηση ήταν κοινοφελής, όφιλε από 1η-1η του 11, άντε να δώσουν καμιά παράταση προσαρμογή στον πρώτο τετράμινο, ενδεκάμινο του 11, όμως τελειώνει το 12. Και μου λέτε ότι έχει παράταση, ενώ δεν έχει παράταση. Ελπίζω να έχει να ισχύει αυτό που λέτε. Σας είπε και ο κ. Πορτής, είχαμε την ίδια περίπτωση με την Βημέρα. Ελπίζω, εκεί είναι άλλο κομμάτι. Παρόμοιο. Δεν μην μπλέκεσαι με εκεί, είναι άλλες ιστορίες που δεν έχει καμιά. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες για εκεί. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες για εκεί. Άστο να το είπε ο κύριος, μην αναλαμβάνεις ευθύνες για εκεί. Εμείς θεωρώ ότι σήμερα ή αύριο παρακαλώ τους αριθμούς των πλαισίων και την κατάσταση με τους υπαλλήλους και οι δυνατόν μία τυπική ή όλες οι συμβάσεις αν υπάρχουν, έτσι ώστε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε αν όντως καλύπτεται η ιστορία ή να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να ξεπεραστεί το ίδιο πρόβλημα για τις προσλήψεις του προσωπικού. Θέλουμε να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί το όμοιο πρόβλημα για να μην βρεθούν άνθρωποι μπερδεμένοι. Για το λεωφορείο όμως έχουμε άλλη θέση, την έχω πει στον πρόεδρο και την είπα και εδώ πέρα, ότι για μας η υπόθεση είναι μη σύντομη και θα ασχοληθούμε σε άλλο επίπεδο της εξής. Θα σας δώσω και την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που λέει ότι ο ελεκτικός έλεγχος έγκυται μετά τη συμφώνηση των επιχειρήσεων. Έχουμε και εμείς άλλοι. Έχουμε και εμείς άλλοι που έχουν κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Συγκοκήρυξη μέσα στην προτελευταία σελίδα. Να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Το αναφέρει. Να κλείσω. Ειλικρινά, σας μιλώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Την ήθελα τη συνάντηση. Γιατί. Φύγανε αρκετές σκέψεις από το μυαλό μου και πιστεύω ότι σας έχω πείσει ότι το έργο της ΚΕΑΣ έγινε με πολύ προσοχή και θα εξακολουθήσει να γίνει όσο τουλάχιστον εγώ είμαι εδώ στην ΚΕΑΣ, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Στα λεωφορεία δεν το επέδειξες. Το προσεκτικός. Παρεσύρθεις. Δεν παρεσύρθεις. Μην το λες, παρεσύρθεις ή δεν παρεσύρθεις. Όχι. Δικιά μου επιλογή, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Έγινα νόμιμα και με νόμιμες διαδικασίες. Θέλω να το πιστέψεις. Μη μου λες ότι δεν παρεσύρθεις. Δεν παρεσύρθω από κανένα. Πάρεσαι. Θεωρώ ότι έπραξα για το συμφέρον της Δημοτικής Αρχής. Δεν θέλω να πω λίγο πίσω για αυτό. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σ' εκτιμώ πάρα πολύ και αφήστε με να προχωρήσω από εδώ και πέρα. Δεν θέλω μαζί να σου είμαστε. Πίσω. Θέλω να πηγαίνουμε μπροστά. Μαζί σου είμαστε, πρόεδρε, σε αυτά τα οποία είναι σύντομα και στο πλαίσιο θέλω, λοιπόν, σε αυτά που είπατε, να είστε σίγουρος ότι και το πλαίσιο θα σας δώσω, τα αυτοκίνητα πρέπει να τα δείτε, είναι καμά και έτσι τα παίξω. Εγώ μπήκα και με χώρισα εγώ. Ευχαριστώ. Δες στα λεωφορεία ότι έχει αλλάξει το τοπίο της ΚΟ με την προσπάθεια που έχει κάνει ο φίλος σας Μαριού. Είναι μέλος. Θα σου θυμίσει ο κύριος διευθυντής ότι το 2007 που αναλάβαμε κάναμε επίσης αγορά λεωφορείων τον πρώτο χρόνο. Και επίσης αγορά άλλες το δεύτερο χρόνο, δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό που έκανες, πρόεδρε. Εμείς νόμιμο θέλουμε να είναι. Και αν και εμείς κάναμε παρανομίες, οφείλεις να τις λες για να αποδείξεις. Δεν θέλω να τις λέω. Όχι, οφείλεις να τις λες για να αποδείξεις. Δεν έχω τη δύναμη. Στον Κέσσαρα, σαν μαραγκός. Δεν θέλω να πηγαίνω πίσω. Και δεν θέλω να λέω αυτά που πρέπει να μην είναι ο λόγος και διαφορά. Να μπράβο. Αν θέλετε λίγο, κλείστε την τέλη.